61 είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 861, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, μάλιστα από το 13, συγγνώμη να διαβάσουμε, από το 13 λίγο παραπάνω. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι κολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον, και ότε εξήλθεν ο Ιησούς είδεν πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινε σπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις εαυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουσιν χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς εσείς να φάγωσιν. Οι δε λέγουσιν προς αυτόν, δεν έχομεν εδώ εμεί 5 άρτους και 2 οψάρια. Ο δε είπεν, φέρετε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους, και έφαγον πάντες και χορτάστησαν, και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες εις ανός 500 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύς συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να υπάγωσι προς αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη στο όρος κατηδίαν δια να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίον ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων διότι το εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήρχε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσαν. Κιδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από το φόβο έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ είμαι μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε Κύριε αν είσαι εσύ πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν ολιγόπιστε εις τι εδίστασας. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις γην Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντας τους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού και όσοι εγγύσαν ιατρεύτησαν αμήν. Στην αρχή της διακονίας το Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μαθαίνει ότι ο Ηρώδης εθανάτωσε τον Ιωάννη. 6 μήνες δηλαδή ήσαν μαζί ο Ιωάννης και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης ο μεγαλύτερος των προφητών που γεννήθηκε από γυναίκα και η προφητεία του, αν και δεν έκανε θαύματα, ήταν αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Όταν όμως ήρθε ο καιρός του τέλους της αποστολής του Ιωάννου συνελήφθη, έχασε την πίστη του γιατί άλλα περίμενε, αλλά είχε και αυτός την καλή έμπνευση. Καθώς βρισκόταν στη φυλακή και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί βρέθηκε στη φυλακή ενώ περίμενε να είναι με τον Ιησούν, τον Μεσσία που θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ και αυτός βρέθηκε φυλακισμένος και έστειλε απεσταλμένους και ρώτησαν τον Ιησού είσαι τελικά ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Μήπως έκανα λάθος. Φοβερό αυτό. Κι όμως
Ο Θεός του μίλησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο εκ Κιλίας Μητρός, τον οδήγησε 30 χρόνια στην έρημο, του αποκάλυψε ότι έπρεπε να κηρύττει τη μετάνοια για να ετοιμάσει λαών προδιατετραγμένων στον Κύριο, και επίσης του φανέρωσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και μάλιστα και τον βάφτισε εν ύδατη, κατά το Λόγο του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού Πατρός, και άκουσε φωνή από τον ουρανό, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευαρεστήθη. Και είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει εν είδη περιστεράς και να κάθεται επ' αυτόν, αφού προηγούμενα ο Πατέρας Θεός του είχε πει, σ' όποιον δεις το Πνεύμα το Άγιο να πηγαίνει και να κάθεται, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής. Και επειδή φυλακίστηκε και επειδή τα πράγματα έγιναν όχι όπως αυτός ήλπιζε, πίστευε και είχε δημιουργήσει βεβαιότητα στην καρδιά του ότι έτσι θα γίνουνε, έχασε την πίστη του. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο? Εσύ είσαι ή έκανα λάθος? Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έδειξε στους απεσταλμένους του θαυμάσια, τεράστια μεγαλεία και τους είπε, πήγαινε πέστε του όσα είδατε και όσα ακούσατε από μένα. Ο Ιωάννης πίστηκε, ξαναβρήκε την πίστη του και τον θανάτωσαν. Και ο Κύριος, βλέποντας τον θάνατο του Ιωάννη, λέει η Γραφή, απεσήρθη εις έρημον τόπον μόνος του, κατηδίαν με τους μαθητάς του. Αλλά εκεί άκουσαν ότι είναι ο Ιησούς, στον έρημο τόπο, και μαζεύτηκαν χιλιάδες άνθρωποι, 5.000 άντρες και άλλοι τόσοι και περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, για να ακούσουν το λόγο του και για να θεραπευθούν από πάσα νόσων και πάσα ασθένεια και κάθε μάστιγα που έπασχαν. Και ο Κύριος τους πλαχνίστηκε, τους θεράπευε και τους ευλογούσε, και έφτασε το απόγευμα και εδώ τώρα αρχίζει το πρόβλημα των μαθητών. Και τώρα τι θα κάνουμε? Είναι πάνω από 10.000 άνθρωποι. Απέκαμαν, πεινάνε. Και αντί να ρωτήσουν τον Κύριο, του προτείνουνε το μέγα λάθος. Του λένε τι να κάνει, αντί να τον ρωτήσουν, τι λες Κύριε να κάνουμε? Η λάθος προσέγγισης προς τον Θεό. Φοβερό λάθος. Καθιστά άχρηστο τον δούλο του Θεού. Κύριε, να στείλουμε, έτσι νομίζουμε εμείς, να στείλουμε να πάνε να φρούνε να φάνε, γιατί θα πεθάνουν από την πείνα, θα αποκάμουνε, θα αρχίζουν να λιποθυμάνε εδώ πέρα όλη την ημέρα από το πρωί. Έχουνε πρόταση, έχουνε γνώμη. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ, ποτέ όλοι μας, ποτέ να μην έχουμε γνώμη. Οι βουλές μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Μην προτείνεις το Θεό τι θα κάνει. Ρώτησε το Θεό τι πρέπει εσύ να κάνεις και θα σου απαντήσει. Εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε κατά την όψη και βλέπουμε απολύτως περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε το έργο και το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή, ξέρετε τι είπαν οι μαθητές στον Ιησού? Καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί θα πέσουν κάτω? Τίποτα δεν καταλαβαίνεις εσύ? Φοβερό δεν είναι, αδερφοί, όταν το λέω κατά αυτόν τον τρόπο? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί απέκαμαν, θα αρχίζουν να λιποθυμάνε, θα νυχτώσει, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στείλ τους, κάνε αυτό που σου λέμε. Ο Κύριος μας όμως έχει άλλη άποψη. Ωραία άποψη, ευλογημένη άποψη. Εμπιστεύεσαι τη γνώμη του Θεού? Μόνο αυτό μπορούμε να εμπιστευτούμε, αδερφοί. Και απαντάει ο Κύριος, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Μα τι μας λες τώρα? Δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάγουν.
Εκεί τελειώσαν οι μαθητές. Εκεί ανθρωπίνως τα παίξανε. Τι λες κύριε, 5 ψωμιά έχουμε, 2 ψαράκια έχουμε. Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πω, φοβερά λόγια, ε. Μα είσαι παράλογος. Δεν είναι παράλογος, είναι θαυμαστός ο Θεός. Αλληλούια. Είναι θαυμαστός. Γιατί δεν λογαριάζει την ανθρώπινη λογική, αλλά κοιτάει τι, το θέλημα του πατρός του. Πατέρα, τι θα κάνω με αυτούς? Και του λέει ο Θεός, δώσ' το σε εσύ να φάγουσε. Αυτό είναι. Οι μαθητές λένε, 5 ψαράκια, 5 ψωμάκια, λέει φέρτε τα εδώ. Και αρχίζει και κόβει. Και κόβει και κόβει και κόβει. Σήμερα είχαν πάρει τα παιδιά κάτω, κοίταγα και ήξερα τι θα πω, τι μου είχε δείξει ο Θεός. Είχαν πάρει ψωμιά και τα μετράγανε και λέγανε 2, 4, 8 κιλά και 10. Και θα φτάσουμε, λέει, δεν θα φτάσουμε. Λέω πώς να είμαστε, 300, 350. Θα φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε. Αμήν, Κύριε μου. Μοίραζε και τελειωμό δεν είχε, αφού προηγούμενο όμως έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό και ευλόγησε εν το ονόματι του πατρός του όλα αυτά τα λίγα που είχανε. Και όχι μόνο έφτασε, αλλά περίσσευσαν και 12 κοφίνια κλασμάτων ψωμιού και ψαριών. Αδελφοί, εμπιστευόμαστε το Θεό. Μη χάνουμε την πίστη μας ποτέ, σας παρακαλώ. Ποτέ μη χάνεις την πίστη σου. Μη βλέπεις το κακό. Υπάρχει. Μη βλέπεις τη δυσκολία. Μπροστά σου είναι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Και είναι πάνω απ' όλα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν. Μόνο μη χάσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Και πώς θα έχουμε πίστη αν πάμε σε Αυτόν και δεν Τον διδάξουμε και δεν Του πούμε τι να κάνει, αλλά πάμε να ταπεινά και να πούμε και τώρα Κύριε, τι μπορείς να κάνεις εσύ? Μπορεί. Αμήν. Τα πάντα μπορεί. Θα πας με πίστη, τι μπορείς να κάνεις εσύ? Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Εσύ τι μπορείς να κάνεις? Και τότε αδερφοί χαίρεται ο Θεός. Και τότε υψώνεται ο Θεός. Όταν βλέπει την αδυναμία σου να την πηγαίνεις μπροστά στα πόδια Του. Την αγωνία σου μπροστά στα πόδια Του. Και τη μέρημνά σου κάτω από την κρατεά χείρα του Κυρίου, γιατί Αυτός με ρημνά για όλους μας. Ένα σπουργητάκι, λέει ο Λόγος του Θεού, που δεν έχει που την κεφαλή κλείνει και δεν το έχει αφήσει ποτέ να πεθάνει από την πείνα, δεν το έχει αφήσει ποτέ χωρίς φωλεά, δεν το έχει αφήσει ποτέ μέσα στην τέλεια και την απόλυτη αδυναμία του, χωρίς να του δώσει όλα τα απαραίτητα και περισσότερα ακόμη. Και αυτό εξαρτάται από τη δική μας πίστη. Το σπουργητάκι τα απολαμβάνει γιατί δεν έχει σκέψη να φοβάται. Αυτός που δεν τα απολαμβάνει είναι ο άνθρωπος που βάζει τη σκέψη του και τρομοκρατείται. Και όταν οι μαθητές τα είδαν αυτά και ο όχλος είδε αυτά, τότε έκανε κάτι ακόμη χειρότερο, θα τολμούσα να πω, ο Χριστός. Παίρνει τους 12 μαθητές, που οι περισσότεροι ήταν ψαράδες, τους πηγαίνει στην ακρογιαλιά, δυνατός άνεμος φύσαγε και
ενάντιος, και τους λέει μπέστε μέσα να πάτε απέναντι μέχρι να απολύσω εγώ τους όχλους. Δεν μπαίνανε. Καλά λέει, πάλι δεν καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις ότι είναι ενάντιος ο άνεμος. Δεν μπαίνανε. Και αναγκάστηκε να τους αναγκάσει να μπουνε με το ζόρι. Μπέστε μέσα. Δεν μπαίνουμε, μπέστε. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Βρε μπες μέσα σου λέω, δεν μπαίνω. Βρε μπες μέσα στην εκκλησία, δεν μπαίνω. Βρε μπες μες στο ταμείο σου, δεν μπαίνω. Πώς τους ανάγκασε άραγε? Τους ανάγκασε να μπουν μέσα. Και πήραν τα κουπιά και κοπηλατούσαν. Πού να βάλουν πανί? Το πανί θα τους πήγαινε στο βουνό. Κοπηλατούσαν μπροστά, κοπηλατούσαν. Αυτός τους απέλησε. Και αντί να πάει να τους βρει, πήγε και στο όρος και προσευχόταν. Τι Θεός είναι αυτός? Για ποιον προσευχόταν? Για τον εαυτό του? Για τους μαθητάς του προσευχόταν. Κύριε φύλαξε τους, μη χάσουν την πίστη τους Κύριε. Δώσ' τους δύναμη, γιατί εγώ πρέπει να πάω την τελευταία φυλακή της νυχτός, γιατί πρέπει να υπομείνουν έως τέλους για να δουν τη δόξα μου. Εάν δεν υπομείνουν έως τέλους, τη δόξα μου δεν τη βλέπουνε. Εάν δεν φτάσουνε όλη τη νύχτα να κοπηλατούνε, να ξημερώσει, δεν θα δουν τη δόξα μου. Πρέπει να ξημερώσει. Πρέπει να περάσουμε όλο το βάρος του σκότους, όλες τις ώρες της νύχτας. Πώς όμως? Κοπηλατώντας. Ξέρετε τι εύκολο ήταν να γυρίσουν τη βάρκα έτσι και να αρχίζουν να κοπηλατούν, σε 5 λεπτά θα είχαν γυρίσει πίσω. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός και το έχουν καταλάβει. Πρέπει να συνεχίζουν όλη τη νύχτα την κοπηλασία και μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα. Να το ξαναπώ λίγο αυτό. Δύσκολες οι ώρες της νύχτας. Όταν δεν βλέπεις φως, δεν βλέπεις ελπίδα από πουθενά. Πουθενά τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ενάντιος ο άνεμος. Να σφυρίζει, να βροντάει. Και αυτοί έπρεπε να κάνουν υπομονή κοπηλατώντας. Το ξαναλέω, έπρεπε να κάνουν υπομονή κοπηλατώντας. Τι θα πει αυτό? Υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού να κάνουν αυτό που τους είπε. Και μας λέει στο ταμείο, στο Λόγο, στην προσευχή. Μα δεν βλέπω ελπίδα. Κοπηλάτησε. Μα είναι μαυρίλα. Συνέχισε να κοπηλατείς. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Μα βλέπω να χειροτερεύουν τα πράγματα. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Συνέχισε να μελετάς το Λόγο του Θεού. Συνέχισε να εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού. Συνέχισε να ελπίζεις στο θαύμα του Θεού και θα γίνει. Αλλά πότε? Όταν ξημερώσει. Νωρίτερα δεν γίνεται, Κύριε μου, δεν γίνεται νωρίτερα. Μα δεν με σπλαχνίζεσαι, δεν με βλέπεις. Όχι, εγώ δεν σε βλέπω, γιατί θέλω εσύ να δεις τη δόξα τη δική μου. Εσύ. Δεν είναι να βλέπω εγώ εσένα, εγώ σε βλέπω. Και προσεύχομαι στον Πατέρα για σένα, να μην εκλείψει η πίστη σου. Και προσεύχομαι στον Πατέρα, εσύ συνέχισε να κοπηλατείς. Συνέχισε, προχώρα. Πρέπει να ξημερώσει. Κύριε Θεέ μου, απρόβλεπτος είναι ο Θεός. Εγώ αν έβλεπα το παιδί μου να κοπηλατεί σε ενάντιο άνεμο, θα έτρεχα να του πω έλα σε βοηθήσω, κάτι να κάνω. Δεν τον άφηνα όλη τη νύχτα να κοπηλατεί. Αλλά ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί.
να σκέφτεται με την ανθρώπινη λογική. Είναι Θεός και σκέφτεται με τη δόξα του ουρανού. Αυτή είναι η διαφορά μου και του. Και εγώ πατέρας είμαι και αυτός πατέρας είναι. Αλλά εγώ είμαι ασήμαντος, άθλιος, αχρίος, άχρηστος. Και ο Θεός θέλει να με καταστήσει χρήσιμο, φανερώνοντάς μου και αποκαλύπτοντάς μου τη δόξα του όταν ξημερώσει. Και όσο προσευχόταν ο Χριστός, τόσο κοπηλατούσαν οι μαθητές. Μες στο μαύρο σκοτάδι. Δεν βλέπαν τίποτα, μόνο τον άνεμο που φύζαγε. Και συνέχιζαν να κοπηλατούνε. Θα ξημερώσει όμως, αλληλούια. Είναι προσδιορισμένη από το Θεό η αυγή για σένα, αδελφέ μου. Είναι προσδιορισμένη από το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει να ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης στη ζωή σου. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Μόνο συνέχισε να κοπηλατείς. Ασταμάτητα. Ναι, κουράζεσαι, πιάνονται τα χέρια σου, πονάνε τα χέρια σου, χάνεται η ελπίδα σου, συνέχισε. Και αυτό είναι θαύμα, το ότι όλη τη νύχτα συνέχιζαν. Και είναι θαύμα το ότι ακόμη είμαστε εμείς εδώ. Και είναι θαύμα, αλλά το θαύμα αυτό είναι αποτέλεσμα της μεσηδικής προσευχής του Χριστού στον Πατέρα, που έρχεται και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να συνεχίζουμε να κοπηλατούμε. Και όταν ξημέρωσε δεν είχαν φτάσει ούτε στα μισά. Και ξαφνικά βλέπουνε, αλλά πότε βλέπουνε? Όταν ξημέρωσε. Αν δεν ξημερώσει δεν βλέπεις. Γι' αυτό δεν έρχεται, γιατί θέλει να τον δεις. Θέλει να τον δεις να περπατάει στα κύματα. Στο σκοτάδι δεν τον βλέπανε. Μόλις ξημέρωσε την τελευταία φυλακή της νυχτός, γύρω στις 6 το πρωί, τον είδαν να πλησιάζει περπατώντας τα κύματα χωρίς να λογαριάζει τον ενάντιο άνεμο. Πολλές φορές μου λένε αδερφοί, αδερφέ, τι να κάνω? Και τους λέω υπομονή. Τώρα θα τους λέω κάτι άλλο. Συνέχιζε να κοπηλατείς. Δεν φτάνει μόνο υπομονή. Συνέχιζε να κοπηλατείς μέχρι να ξημερώσει. Και όταν ξημερώσει θα δεις τον Χριστό να έρχεται περπατώντας πάνω στα κύματα. Δεν περίμενα να δουν τέτοιο πράγμα. Και φώναξαν, φοβήθηκαν, φάντασμα είναι. Και ακούνε τη γνώριμη φωνή του Χριστού. Μη φοβήστε, εγώ είμαι. Αλληλούια. Τη γνωρίζεις τη φωνή του Χριστού? Τη φωνή του Χριστού τη γνωρίζουν μόνο τα πρόβατά του. Μόνο τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν, λέει ο Χριστός. Οι μαθητές γνώρισαν τη φωνή του, δεν τον γνώρισαν που τον είδαν, δεν κατάλαβαν τι είναι αυτό, αλλά γνώρισαν τη φωνή του καλού του στο ποιμένα. Αλληλούια. Έχεις καλό ποιμένα? Έχεις. Είσαι πρόβατο. Αφήνει ποτέ τα πρόβατά του ο καλός ο ποιμένας? Μπορούμε να πούμε ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω φοβηθερηθεί ουδενός. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αλληλούια. Τίποτα δεν θα στερηθώ. Γιατί αυτός θα με οδηγεί σε βοσκές φλοερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κοπηλατώ μέχρι να ξημερώσει. Και όταν θα ξημερώσει, εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όλοι μας είμαστε σε αυτό το σκοτάδι τώρα. Η Εκκλησία του Χριστού και αυτή και όλες και σε όλο τον κόσμο είναι σε αυτό το σκοτάδι. Αλλά ξαφνικά θα ξημερώσει. Θα ξημερώσει λίγο πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα δούμε τη δόξα του Θεού. Ποιοι? Όσοι συνεχίζουμε
να κοπηλατούμε. Δεν θα λάβεις μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν συνεχίζεις να κοπηλατείς. Δεν θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας αν αποκάμεις. Ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Συνεχίσουμε, αδέρφοι, να κοπηλατούμε. Αμήν. Βέβαια. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Ουδείς κανένας άνθρωπος που βάζει τα χέρια του πάνω στο άρωτρο και στρέφει στα πίσω είναι αρμόδιος της Βασιλείας των Ουρανών. Θα συνεχίσουμε στην προσευχή, στη μελέτη, στην εξήτηση, στην εκκλησία, στα γόνατα, στο έργο μας που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Θα συνεχίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο μας, το έργο σου και τον κόπο της αγάπης σου, καθώς υπηρέτησες, υπηρετείς και θα συνεχίζεις να υπηρετείς τους Αγίους του Θεού, υποκούοντας κατά πάντα στο λόγο του και στο θέλημά του. Φάντασμα είναι και ακούνε τη φωνή του καλού του στο ποιμένα, μη φοβόσαστε, θα αρσείτε, εγώ είμαι. Χαρήκανε. Και εμφανίζεται ο Πέτρος, που είναι πραγματικά ο πρώτος των Αποστόλων, γιατί έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Είναι παλικάρι πίστης. Ο Ιωάννης είναι ωραίος αδερφός, είναι αγάπης. Ο Ιάκωβος είναι αγιασμού. Ο Πέτρος είναι πίστης. Αν είσαι εσύ, φώναξέ με, γιατί αυτά που κάνεις εσύ μπορώ, αν μου πεις, να τα κάνω κι εγώ, και το ξαναλέω. Πιστεύει ότι αυτά που κάνει ο Χριστός μπορεί να τα κάνει κι αυτός, εάν πει ο Χριστός λόγο. Το πιστεύεις εσύ? Πιστεύεις ότι αυτά που έκαμε και κάμει ο Χριστός μπορείς να τα κάνεις κι εσύ? Μόνο όμως αν πει λόγο ο Χριστός επί το λόγο του, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, σε σένα. Και δεν θα σου πει ποτέ λόγο αν δεν πας εσύ να του ζητήσεις να πει λόγο για σένα. Από τους 12 ένας πήγε. Εάν είσαι εσύ, φώναξε με να έλθω, και όπως εσύ περπατάς τα κύματα θα περπατήσω κι εγώ. Και ο Κύριος περίμενε, και τα ξέρει όλα, περίμενε αυτή την πρόκληση του Σίμων, του Ιού του Ιωνά, και του λέει έλα. Και βγάζει το πόδι του ο Πέτρος με πίστη, χωρίς δισταγμό, και αρχίζει και περπατάει πάνω στα κύματα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έχει πει όσα έκαμα εγώ και περισσότερα τούτον θα κάνετε εσείς. Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Βόηθα μας την απιστία μας, Κύριε. Το πιστεύεις? Αμήν. Το λέει? Αμήν. Μας το είπε? Μου το είπε? Ό,τι έκανα εγώ πιο πολλά θα κάνετε εσείς, αν όμως μου το ζητήσετε. Όχι σαν τον Ιερεμία που πήγαινε και άκουγε τους φόβους, τις αμαρτίες, τις ανοησίες των ανθρώπων και πήγαινε στον Χριστό, στον Θεό. Αλλά όπως ο Πέτρος που δεν ακούει τις φωνές των αδελφών του, που λέει φάντασμα είναι, αλλά λέει θα σε δοκιμάσω, πες λόγο και θα περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Και ο Κύριος είπε έλα. Και άρχισε να περπατάει. Αλλά είναι άνθρωπος. Και είναι άνθρωπος χωρίς δύναμη Πνεύματος Αγίου τώρα. Γιατί αργότερα θα είναι άνθρωπος, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι άνθρωπος τώρα χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και μόλις ακούει τον αέρα να σφυρίζει, δεν έπαψε ποτέ να σφυρίζει. Όλα αυτά γινόντουσαν ενώ ο άνεμος ήταν ενάντιος, σφύριζε, αλλά έβλεπαν πια, καθώς ξημέρωσε, τη δόξα του Χριστού. Άρχισε να βουλιάζει και φωνάζει «Κύριε, σώσε με!»
Δηλαδή ήξερε ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να το σώσει. Και μου αρέσει αυτό. Άπλωσε, λέει, το χέρι του, τον έπιασε και τον έβαλε στο πλοίο. Και σκέφτομαι, τι χέρι ήταν αυτό που έχει? Σαν κοτόπουλο τον έπιασε και τον έβαλε μες στο πλοίο. Κύριε Θεέ, τον έπιασε και τον έβαλε μες στο πλοίο. Ανέβηκε και αυτός και η δοκιμασία, η παιδεία τελείωσε. Αυτά που είχαν να μάθουν τα μάθαν, γι' αυτό και ο άνεμος κόπασε και με λίγες κοπηλασίες, μάλιστα ο Ιωάννης λέγει, αμέσως το πλοίο βρέθηκε στη στεριά. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ενώ όταν λέω Ιωάννης. Και εκεί ο Κύριος μας θα συνεχίσει το έργο του. Μόλις τον είδαν, μαζεύτηκε όχλος πολλής από όλα τα περίχωρα. Τώρα όλη τη νύχτα εργαζόταν ο Κύριος για τους μαθητάς, τώρα θα εργαστεί για τον όχλο. Και οι μαθητές θα βλέπουν. Και μαζεύτηκαν όλοι οι πάσχοντες. Και έλεγαν, αγγίσουμε το ημάτιά του. Και όποιος σύγγιζε το ημάτιο του Χριστού θεραπευότανε από όλες τις μάστιγες, τις αρρώστιες και τα πνεύματα της πονηρίας. Και οι μαθητές είπαν, πραγματικά αυτός είναι Υιός Θεού. Πραγματικά. Αλληλούια. Πραγματικά, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντας. Είναι ο Κύριος. Πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Και εμείς πιστεύουμε. Και μπορούμε να πούμε, βοήθα μας Κύριε στην απιστία. Τελειώνοντας, θέλω να πω μια φορά ακόμη σε όλους μας. Συνεχίστε, αδελφοί, να κοπηλατείτε μέχρι να ξημερώσει, όταν θα αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού. Αμήν.